Κοιτάξτε, είναι από προσανατολιστική η προσπάθεια να συγκρίνουμε το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Γιατί και εκεί οι λαοί περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Αν δεν πέρναγαν δύσκολα, δεν θα είχαμε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις στη Βρετανία για την ακρίβεια, στη Γερμανία για νέες συλλογικές συμβάσεις που να καλύπτουν την ακρίβεια, στη Γαλλία ασφαλιστικό ακρίβεια, στην Πορτογαλία ακρίβεια με διαφορετικές κυβερνήσεις αποχρώσεων. Άρα λοιπόν είναι το βασικό στοιχείο που συνδέει όλα αυτά, ότι η επίθεση η οποία δέχονται τα λαϊκά στρώματα σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, είναι πολύ σοβαρή, πολύ συγκεκριμένη, και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν η εργατική τάξη, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να αποκρούσουν την κλιμάκωση επίθεση με τους μεγαλειώδεις αγώνες οι οποίοι γίνονται. Να το κρατούμε αυτό. Δεύτερον, η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη. Είναι συνδυασμός τιμών, μισθών και εισοδημάτων. Και εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες διαχρονικού χαρακτήρα. Γιατί η ακρίβεια και εκτόξευση των τιμών ήταν αποτέλεσμα πολιτικών που ακολουθήθηκαν στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απελευθέρωση αγοράς δεν οδηγεί στην ακρίβεια. Ενέργεια για παρέμβαση, όλη την Ευρώπη, παντού. Βεβαίως ήρθε και ο πόλεμος και το επέτεινε. Η φορολογία η οποία επιβάλλεται. Παρακαλώ. Εάν ο βασικός μισθός είχε πάει 1.000 ευρώ. Ναι. Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια ή η κερδοσκοπία και η ερωτήρια θα αύξηνε κι άλλο τα προϊόντα. Προσέξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά οι αιτίες. Και οι αιτίες είναι και η διαμόρφωση των τιμών, το κέρδος δηλαδή, το οποίο αποτελεί το βασικό παράγοντα, που και το κέρδος επίσης είναι ο βασικός παράγοντας μείωσης των εισοδημάτων. Ισοκέρδια θέλετε να πείτε. Το κέρδος συνολικότερα. Δεν είναι μόνο ζήτημα ισοκέρδους, κέρδους. Γιατί η απελευθέρωση της αγοράς, η επεκτατική νομισματική πολιτική που εκτόξευσε τον πληθωρισμό συνέτειναν σε αυτή την κατεύθυνση. Το ότι οι μισθοί μειώθηκαν, οι συντάξεις μειώθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι ακριβώς για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικό και κερδοφόρο. Γιατί στη Γερμανία ζητάνε 500 ευρώ αύξηση. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Εμείς λέμε λοιπόν αύξηση, ένα συνδυασμό. Ένα συνδυασμό. Τα βγάζανε πέρα. Λέμε ένα συνδυασμό. Ότι πρέπει αφενός με να βεβαίως να αυξηθούν οι μισθοί. Βεβαίως να αυξηθούν, να επιστραφούν δηλαδή όλες αυτές οι απώλειες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας των πολιτικών που ασκήθηκαν από τις κυβερνήσεις. Να καταργηθεί ο νόμος Αχτσιόγλου Βρούτσι που καθορίζει τους μισθούς, που καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις. Άρα λοιπόν να επιστραφούν όλα αυτά και βεβαίως να χτυπηθούν και οι αιτίες και οι παράγοντες που οδηγούν στην εξόδωση των τιμών. Και ένας από αυτούς είναι και η φόρη, η έμεση. Εμείς μιλάμε για κατάργηση συνολικά των εμεσοφόρων και όχι για προσωρινή αποκλιμάκωση τους. Άρα λοιπόν είναι η λογική του ΚΚΕ βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών που έχουν ακολουθήσει τα άλλα κόμματα, οι άλλες κυβερνήσεις και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν μπορεί αυτός που ευθύνεται και για την ακρίβεια και για τη μείωση των εισοδημάτων του λαού ταυτόχρονα να αποδεχτεί ότι έχει και τη λύση. Και τα διάφορα επιδόματα. Τελειώνω εδώ. Και τα διάφορα επιδόματα δεν αποτελούν λύση. Απλώς ανακύπτωση της φτώχειας. Θα κλείσουμε μέσα λοιπόν, σε αυτό. Εσείς δεν είστε στα σχέδια τα κυβερνητικά. Το έχετε αποκλείσει χρόνια τώρα. Ναι. Οπότε δεν σας υπολογίζει και κανείς. Προσέξτε, με τις δοσμένες συνθήκες. Κατά από άλλες συνθήκες είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε και τη διαχείριση και την εξουσία. Όταν το αποφασίσει ο λαός, έχουμε έτοιμο πρόγραμμα εξουσίας. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι δεν πρέπει να στρουθοκαμιλίζουμε. Δηλαδή τι, δεν είναι το ζήτημα το τι κυβέρνηση θα βγει, αλλά ποια πολιτική θα ασκήσει η επόμενη κυβέρνηση. Και από τη στιγμή που οι πολιτικές της επόμενης κυβέρνησης είναι προκαθορισμένες και τις προκαθορίζει η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, η συμφωνία με τους Αμερικανούς. Άρα λοιπόν είναι δεδομένα το μονοπάτια στα οποία θα κινηθεί η επόμενη κυβέρνηση. Ανεξάρτητα συνθέσεως, λέμε εμείς. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα η Γερμανία που λέει τώρα ο κ. Ζαχαρέδης ως παράδειγμα. Σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι και πράσινοι. Έχει τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια απέναντι σε αυτή την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, η προοδευτική εντός εισαγωγικών, όπως είπε ο κ. Ζαχαριάδης. Έχουμε δείγματα γραφής. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, κλείσανε νοσοκομεία. Ποια είναι η ισχυροποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας όταν το βάζουμε στις ράγες. Έκλεισε δύο μονάδες στην Πάτρα. Βεβαίως, δύο μονάδες στην Πάτρα έκλεισε. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, όταν βαδίζουν στις ράγες της απελευθέρωσης, της εμπορευματοποίησης, είναι φανερό που θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς εμείς τι λέμε, ότι είναι εκβιαστικό το δίλημα σταθερή κυβέρνηση ή ακυβερνησία. Και γιατί είναι εκβιαστικό? Γιατί ακριβώς η σταθερή κυβέρνηση θα σημαίνει επιδείνωση της θέσης του λαού. Άρα, λοιπόν, το πραγματικό για το λαό δίλημα ποιο είναι?
αν θα έχουν μια δυνατή κυβέρνηση ή μια δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση που θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος. Και αυτό τι σημαίνει ισχυρό ΚΚΕ για να μπορέσουν να οργανωθούν μάλιστα οι λαϊκοί αγώνες από πολύ καλύτερες θέσεις για να ανασάνει ο λαός και να ανοίξει τον δρόμο για ριζικότερες αναπτύξεις. Ελάτε για να κλείσουμε. Γίνεται να μην πείτε. Δεν έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, έχουμε τα τέταρτα. Είμαστε, ψηλά είμαστε. Αυτή η σύγκληση δεν οδηγεί πουθενά όμως. Νομίζω ότι λόγο. Δεν οδηγεί πουθενά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι ατελέσφορη αυτή η σύγκληση που γίνεται. Εγώ άκουσα τον κύριο Ζαχαρέα που είπε: έχουμε τα ακριβότερα. Μα και ο κύριο Ζαχαρέα, και εσείς έχετε ευθύνη. Σας παρακαλούμε για να ολοκληρώσουμε.